Γεια σου, Κυριακή. Γεια σας. Η Πρέσπα σε τρεις λέξεις. Πολιτισμός, περιβάλλον, συνεργασία. Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με τη φύση? Σχέση ζωής. Βιβλιοθήκη ή χωράφι? Και τα δύο. Ο αγρότης θέλει γνώση και η βιβλιοθήκη δίνει γνώση. Ποιος παίρνει αποφάσεις? Αποφάσεις παίρνει όποιος θέλει, όσοι μπορούν και όσοι ενδιαφέρονται. Τι θα μας βγάλει από την κρίση? Η προσαρμοστικότητα. Πες μας τη συνταγή της επιτυχίας. Συλλογικότητα χωρίς περιορισμούς. Και πώς γίνεται ο αγρότης επιχειρηματίας? Με εκπαίδευση, επιμονή και ρίσκο. Γεια σου, Ειρήνη. Γεια σας. Τι κάνει την Πρέσπα μοναδική? Η ομορφιά της, που διαμορφώνεται και από τον άνθρωπο. Σημασία έχει από πού ερχόμαστε ή πού πηγαίνουμε? Το από πού ερχόμαστε μας καθορίζει, μας βοηθάει, αλλά σημασία έχει το πού πηγαίνουμε. Βιβλιοθήκη ή χωράφι? Θεωρία ή πράξη, παιχνίδι ή διάβασμα. Και τα όλα είναι απαραίτητα, δεν υπάρχει πραγματικό δίλημα. Η συνεργασία σε τίτλο τραγουδιού? With a little bit of help from my friends. Με λίγη βοήθεια πάντα από τους φίλους μου, των Beatles. Τι συμβουλή θα έδινες στους νέους? Να τολμούν, να οργανώνονται και κυρίως να επιμένουν. Τι σε έχει μάθει η Πρέσπα? Μεγάλο σχολείο. Κρατάω ότι όλα γίνονται με λίγη θέληση και συνεργασία. Και τι ανυπομονείς να δεις κάθε πρωί? Νομίζω πάντα κοιτάω τον καιρό. Καλησπέρα, Μυρσινή. Γεια. Τι ενώνει έναν βιολόγο, έναν μουσικό και έναν γεωργό? Η διάθεσή τους να κάνουν ωραία πράγματα. Πώς και Πρέσπα? Είναι μια καλή επιλογή για κάποιον που τα θέλει όλα. Λίμνη ή θάλασσα? Στην Ελλάδα γοητευόμαστε από το τέλος, αλλά καμιά φορά και η αρχή είναι συγκλονιστική. Τι σε παθιάζει στη δουλειά σου? Η δυσκολία του να συνθέσεις επιμέρους διαφορετικότητες σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο. Η Ελλάδα αλλάζει? Η Ελλάδα αναγκαστικά αλλάζει. Η Πρέσπα σε 10 χρόνια, τουριστική? Εάν είναι η επιλογή μας, αλλά καλύτερα να κρατήσουμε και όλα αυτά που έχουμε και τον τουρισμό. Πώς επιβιώνει ο αθλητισμός και ο πολιτισμός τη χειμερινή Πρέσπα? Με δυσκολίες, αλλά επιβιώνει. Θέλουμε τον αθλητισμό γιατί μας βοηθά να δομήσουμε το σώμα και το πνεύμα. Θέλουμε τον πολιτισμό γιατί είναι η γλώσσα μας στην παγκόσμια κοινωνία. Και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μας άνοιξε ένα παράθυρο προς αυτό.